Καλή σας ημέρα, κυρία Αγαθοπούλου. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Χατζηγεωργίου. Η κυρία Αγαθοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά που είναι υποψήφια. Έχει εκλεγεί βουλευτής και άλλη φορά και μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία, 27 χρονών. Νομίζω ότι από τους νεαρότερους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 2012. Και βέβαια μέχρι πρόσφατα ήσασταν, κυρία Αγαθοπούλου, και πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Και από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό αυτόν τον χρόνο από τη θέση της Προέδρου. Ποια θέματα θεωρείτε ότι προωθήθηκαν και σε ποια θέματα θεωρείτε ότι χρειάζονται ακόμα βήματα να γίνουν? Νομίζω ότι, και ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι προεκλογικά σπάνια συζητάμε για τα θέματα ισότητας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά οριζόντια όλη την κοινωνία και όλες τις θεματικές, έτσι, διότι οι γυναίκες είναι το μισό του πληθυσμού, πράγματα αυτονόητα που δεν χρειάζεται να τα λέμε, αλλά πολλές φορές τα ξεχνάμε. Και νομίζω ότι αυτό το διάστημα έγινε πολύ μεγάλη δουλειά στον τομέα της ισότητας των φύλων και από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και από το ΚΕΘΗ και γενικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών ενίσχυσε ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και στα υπόλοιπα Υπουργεία δώσαμε το έναυσμα να ασχοληθούν με τα ζητήματα ισότητας, όπως και το Υπουργείο Εργασίας έκανε πολλή δουλειά ώστε η προώθηση των θεμάτων ισότητας για την εργασία να ενισχυθούν ιδιαίτερα τόσο μέσω του ΑΕΔ όσο και μέσω πολιτικών για να μειώσουμε κυρίως την γυναική ανεργία, η οποία ήταν και παραμένει, αν θέλετε, ξύλα, στα ύψη. Mm-hmm. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικές κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που γίνανε τη τετραετία αυτή. Εμείς έχουμε ως προμετωπίδα το θέμα της έμφυλης βίας και το δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ένα δίκτυο δομών σε όλη την Ελλάδα που αποτελείται από συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας, τα οποία δεν ασχολούνται όμως μόνο με τη βία κατά των γυναικών αλλά και γενικότερα με την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας και στην αγορά εργασίας και γενικότερα. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς πολύ συχνά επανέρχεται στην επιφάνεια με τις δολοφονίες, τις γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Γυναικών και νέων, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και πραγματικά νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, η κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση και την εξάλληψη της έμφυλης βίας, αλλά και ένα δεύτερο νομοσχέδιο που ήρθε μέσα σε μια τετραετία για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, όπου εκεί και η ποσόστοση των γυναικών, ένα πάγιο αίτημα του γυναικείου κινήματος, έγινε πράξη, η ποσόστοση φύλου μάλλον και όχι η ποσόστοση γυναικών, αυξήθηκε από το 30 στο 40%, κάτι που ενίσχυσε τη γυναικεία συμμετοχή τόσο στις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές, αλλά και τώρα στις βουλευτικές εκλογές. Μιλώντας για την ποσόστοση, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι κι άλλα αυξημένο το ποσοστό? Το λέω αυτό γιατί αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα και των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών, παρατηρεί ότι οι γυναίκες που εν τέλει εκλέχθηκαν δεν είναι πάρα πολλές σε σχέση με τους άνδρες, ναι. Οπότε έτσι αυτό είναι. Θα βοηθούσε ή παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο σε σχέση Κοιτάξτε, με αυτό? Κοιτάξτε, η πάγια διεκδίκηση του γυναικείου κινήματος είναι για την ίση συμμετοχή, το 50-50. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 40%, αλλά πραγματικά θεωρούμε ότι το 50-50 είναι αυτό που και άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει, όμως δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι μόνο η ποσόστοση αυτή που θα αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών πλέον ως εκλεγμένες. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι στη Σουηδία, για παράδειγμα, όπου η ποσόστοση των γυναικών πρωτοάρχισε να εφαρμόζεται την δεκαετία του 70, mm-hmm, μόλις σήμερα είμαστε στο επίπεδο οι γυναίκες να εκπροσωπούνται γύρω στο 40%
τα όργανα ως εκλεγμένες. Εδώ που η ποσόστοση άρχισε να εφαρμόζεται πολύ αργότερα, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και είναι και θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα και των μέσων επικοινωνίας. Mm-hmm. Διότι από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το ΚΕΘΗ το προηγούμενο διάστημα, βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν και με το πώς συμπεριφέρονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις γυναίκες. Στο αν διότι όσο τους άντρες κλπ. Δεν τις προβάλλουν όσο τους άντρες προεκλογικά, παρότι μπορεί να τις προβάλλουν σε άσχετες με εκλογικές περιόδους χρονικές στιγμές, όπως και μετεκλογικά. Σαν δείγματα, ας πούμε, ότι εκλέχτηκαν γυναίκες. Αλλά προεκλογικά είναι λίγες αυτές που προωθούνται από τα μέσα και συνήθως προωθούνται οι άντρες και στις εκπομπές, αλλά και σε συνεντεύξεις κτλ. Είναι σημαντικό δείγμα και αυτό για το πώς γενικότερα συμπεριφερόμαστε στις γυναικείες υποψηφιότητες. Μιλώντας για τη συμμετοχή των γυναικών και κυρίως των νέων γυναικών στην πολιτική, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Θεωρείτε ότι απέχουμε πολύ από το να ξεπεράσουμε αυτή την αντίληψη που υπάρχει ότι αν δεν είσαι άνδρας ή αν δεν έχεις χρόνια εμπειρίας στην πλάτη, δεν μπαίνεις στο στίβο της πολιτικής? Θεωρώ και από την προσωπική μου εμπειρία, όπου όπως είπατε και πριν πολιτεύτηκα σε πολύ μικρή ηλικία, 26 ετών, μέχρι και σήμερα, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αρκεί εμείς να πάρουμε απόφαση να ενταχθούμε στην διαδικασία αυτή. Με πετυχαίνετε σε περιοδία, σε ένα από τα πιο δύσκολα χωριά θα λέγαμε της περιοχής μου, τον Άγιο Πέτρο, όπου πραγματικά βγαίνοντας στα καφενεία συναντάς κυρίως άντρες. Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση στις γυναίκες υποψηφίους είναι ιδιαίτερα θετική, έχω να σας πω. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και από μεγάλους ανθρώπους. Έτσι, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοιου είδους αλλαγές, αρκεί και εμείς οι ίδιες να το πιστέψουμε και να βρούμε το χρόνο να ασχοληθούμε. Πάμε σε αυτές τις εκλογές. Δίνετε για άλλη μια φορά την μάχη. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερη. Έχει προηγηθεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα. Πώς ανατρέπεται το κλίμα αυτό και σε ποια κατεύθυνση βασίζεται και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των εκλογών? Προσωπικά εγώ, κόσμο αρκετό τον οποίο συνάντησα και συναντώ αυτές τις μέρες, τον βλέπω ιδιαίτερα μουδιασμένο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, με την έννοια ότι ναι, θέλαμε να δείξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την τετραετία αυτή, αλλά όχι και να χάσουμε 10 μονάδες, ας πούμε, στις ευρωεκλογές. Τι θέλω να πω, ότι ο κόσμος ήθελε να δείξει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί και καλύτερα, αλλά το έκανε σε μια εκλογική μάχη όπου ήξερε ότι δεν θα του στοιχήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και φαίνεται αυτό στον κόσμο και φαίνεται ότι το αποτέλεσμα δεν είναι δύσκολο να ανατραπεί. Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι τα ζητήματα αυτά που θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα το επόμενο διάστημα, εφόσον επανεκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Και δεν αναφέρομαι και στο κομμάτι της γενιάς μας, γιατί έχουμε ίδια ηλικία, και το κομμάτι ειδικά της εργασίας, που αποτελεί ένα βασικό θέμα. Έχει φύγει πάρα πολύς νέος κόσμος τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό και είναι και ένα στίχημα για το πώς αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει θα δουν κάποια προοπτική για να γυρίσουν πίσω. Είναι αλήθεια αυτό και η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Εγώ αυτό που βλέπω στον νομό μου είναι ότι πολλής νέος κόσμος θα ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί με την αγροτική οικονομία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ λίγες οι ευκαιρίες που του δίνονται να το κάνει αυτό. Ξέρουμε όλοι τις τρευλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δείξει ενδιαφέρον για το
θέμα αυτό, διότι είναι ένας πολύ βασικός και μπορεί να γίνει ακόμα βασικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, της κεντρικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, έτσι, αλλά και της δικής μας περιοχής εδώ πάνω, του Κυλκής και τα λοιπά. Δεν δώσαμε όση βαρύτητα θα έπρεπε στην αγροτική οικονομία. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή με προϊόντα τα οποία θα υπερτερούν στην ποιότητα. Και η Ελλάδα μπορεί να το κάνει αυτό. Η κεντρική κυβέρνηση αυτό που οφείλει να κάνει είναι να δώσει τα κίνητρα, να δώσει τα ερεθίσματα και να δώσει και τη γνώση για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η αγροτική παραγωγή. Και από εκεί και πέρα οι αγρότες μας έχουν και τη βούληση και την διάθεση να ασχοληθούν και να πάνε παραπέρα το κομμάτι αυτό. Γίνανε βήματα, έχω να πω, προωθούμε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών δίνοντας φοροελαφρύνσεις, αλλά και άλλα κίνητρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ασχοληθούμε πιο εντατικά το επόμενο διάστημα με την αγροτική οικονομία. Κυρία Καθοπούλου, παρατηρεί κανείς πως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αποχής από την εκλογική διαδικασία που είναι και υψηλό και στους νέους και υπάρχει και αυτός ο δισταγμός των νέων να μπουν στο στίβο της πολιτικής. Πώς αλλάζει αυτή η στάση? Εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο όλα τα πολιτικά κόμματα και όλη η πολιτική της ευθύνες μας. Έτσι, πραγματικά είδαμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2012 είχε μεγάλη απήχηση στην νεολαία. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οφείλουμε ξανά να βάλουμε στο παιχνίδι νέους ανθρώπους και με την καθαρότητα και τη διάθεση την οποία έχουμε και κανείς δεν μπορεί να μας καταλογίσει ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι φτάσαμε τη χώρα εδώ που έχει φτάσει. Να ξαναμπούμε στο παιχνίδι δυναμικά, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, διότι ο κόσμος θέλει πλέον να μην ακούει μεγάλα λόγια, αλλά να ακούει την αλήθεια, το τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και να βγούμε στους δρόμους να πλησιάσουμε την νεολαία μας. Είναι ο μόνος τρόπος να μην την αφήσουμε στα χέρια της Χρυσής Αυγής. Ναι, γιατί είναι πολύ ανησυχητικό, τουλάχιστον αυτό έχουν δείξει οι δημοσκοπήσεις, ότι ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας ψήφισε, που ψήφισε και για πρώτη φορά, ψήφισε Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως που εμείς πρέπει να λέμε στην νεολαία μας είναι ότι η επαναστατικότητα δεν είναι αυτή της Χρυσής Αυγής, δεν είναι ούτε το ξύλο, ούτε ο τσαμπουκάς, ούτε ο εθνικισμός, ούτε το μίσος προς τον πιο αδύναμο ή τον διαφορετικό. Η επαναστατικότητα θα είναι πραγματικά να παλέψουμε για αυξημένες θέσεις εργασίας, για ποιοτικές θέσεις εργασίας όσον αφορά την νεολαία μας και να παλέψουμε όλοι μαζί. Κυρία Καθοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη για τη συνέχεια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.